Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 22 Ιουλίου του 2023. Όταν είναι σε εξέλιξη μια καταστροφή, πιστεύω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, είναι να κλείνουμε το στόμα και να μην λέμε διάφορα, είτε για τη λειτουργία του κράτους, τι καλά να έπαθαν και όλα αυτά. Αυτά είναι δείγματα έσχατης κατάπτωσης της ελληνικής κοινωνίας. Αφήστε, θα τελειώσουν, θα σβήσουν οι πυρκαγιές, τουλάχιστον αυτές που είναι τώρα, και μετά κάντε ό,τι κριτική θέλετε. Όχι τώρα. Όχι τώρα που υποφέρει τόσος κόσμος. Δεν με νοιάζει καμιά κυβέρνηση, τίποτα απολύτως. Υποφέρει κόσμος, όχι τώρα κριτική. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Αν δεν μπορέσουμε, να μην μιλάμε. Αφήστε τα κόμματα τι κάνουν τώρα. Μιλώ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μην μιλάμε, αφήστε να τελειώσει και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είναι σωστό, πιστεύω. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τα θέματά μας, να πω ότι καταρχάς ευχαριστώ τους φίλους, κυρίως από την Αμερική, από τη Γερμανία. Έχουν έρθει μέχρι στιγμής καμιά δεκαριά άτομα που μας επισκέπτονται στο βιβλιοπωλείο μας. Όσοι είστε από το εξωτερικό και έρχεστε επίσκεψη στη μητέρα πατρίδα, το βιβλιοπωλείο μας είναι ανοιχτό. Δεν είμαστε μεγάλο βιβλιοπωλείο, ούτε είμαστε και. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα νερό μπορούμε να σας προσφέρουμε. Είμαστε στην πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων 14. Ευπρόσδεκτοι είστε. Εάν δεν είμαι εγώ, είναι οι συνεργάτες μου εδώ. Εγώ είμαι συνήθως τα απογεύματα, τότε που προετοιμάζω την εκπομπή δηλαδή. Οπότε σας περιμένουμε. Φιλελλήνων 14. Σάββατα, Κυριακές είμαστε εδώ, αλλά κυρίως τα απογεύματα και τις υπόλοιπες ώρες είναι εδώ οι συνεργάτες μας. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο θέμα, θα ήθελα να πω το εξής. Ήρθε ένας φίλος σήμερα από τις ΗΠΑ, ένας άνθρωπος. Τι να σας πω τώρα, με βαθιά πίστη στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό, χρόνια εκεί, στην ουσία η ψυχή του είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, μου είπε κάποιες ιδέες. Ακούστε, θεωρώ ότι ειδικά εμείς, η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, ένα έθνος με τέτοια χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών, πρέπει να γίνει μια συνδυασμένη προσπάθεια να καταγραφεί ο απανταχού ελληνισμός. Οι εκκλησίες όλο τον κόσμο έχουν αρχεία, κυρίως από βαφτίσεις. Θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με τις εκκλησίες, με τις Μητροπόλεις, τις Αρχιεπισκοπές, θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια με τα προξενία μας. Όσοι είναι καλοί στα προγράμματα και τις εφαρμογές να βοηθήσουν, να πάρουν μια πρωτοβουλία για να γίνει η καταγραφή του απανταχού ελληνισμού, πιστεύω ότι αν γίνει αυτό θα βρεθούμε όλοι προεκπλήξεων. Εκεί, επειδή δεχόμαστε χτυπήματα, τώρα εντάξει δεν λέω ότι είμαστε εκεί, αλλά δεχόμαστε χτυπήματα, έχουμε δεχτεί χτυπήματα, ειδικά μετά το 1922-23 τη μικρασιατική καταστροφή, πιστεύω ότι αυτό το. Οι Έλληνες που είμαστε διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, εάν δούμε πόσοι είμαστε, εάν μετρηθούμε, εάν ανακαλύψουμε ένα τον άλλον, μπορεί αυτό να αποτελέσει αφετηρία για να ανακτήσουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό τεχνοκράτες που ακούν ας κάνουν νέα εφαρμογή. Αν δεν μπορεί να το κάνει το κράτος, θα το κάνουμε εμείς. Τέλος πάντων, εγώ σας είπα, δεν είμαι καλός σε αυτά. Ας κάποιοι άνθρωποι, επιστήμονες, τεχνοκράτες, ας πάρουν μια πρωτοβουλία να κάνουν μια καταγραφή. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ή τέλος πάντων νομίζω ότι το οφείλουμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάτι και μετά θα δείξουμε το πρώτο μας θέμα. Για να ακούσουμε πρώτα κάτι και να ακούσουμε το πρώτο μας θέμα μετά. Να πούμε το πρώτο μας θέμα. Πουντιακοί πανήγυροι στην ημέρα αυτήν δεν νοείται χωρίς τους ήχους του Κεμεντζέ. Παρακαλώ να μας δώσετε την ευλογία να χαϊδέψει η μελωδία της λύρας τους βράχους του Μπελά. Την ημέρα αυτή αντιχούσε η κοιλάδα αυτή από τις προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους πεάνες του λαού της Θεομήτωρος. Τρεις στίχους από αυτούς που τραγουδούσαν οι προπάτορές μας θα τραγουδήσουμε κι εμείς
προς δόξαν της Παναγίας μας και ευχαριστία προς το σεπτόν πρόσωπό σας. Παναγία λειτουργά και ογούμενον κοιμάται. Τερέστεν οματόπα μου πάτεν και αρωθυμάται. Αυτό το ηχητικό που ακούσατε είναι από τη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά που έγινε στις 15 Αυγούστου του 2010. Τώρα το πώς έγινε δεν είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε, ούτε όριμοι γι' αυτό, αφήστε το, πώς τελικώς έδωσαν οι Τούρκοι τότε την άδεια και ποιος έπαιξε ρόλο. Ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να ανοίξει η Παναγία Σουμελά δέχθηκε ανίκειες και βάρβαρες επιθέσεις από πιστόλια εδώ των ξένων πρεσβειών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είμαστε όριμοι να τα ακούσουμε τώρα, αφήστε το. Εν πάση περιπτώσει, από τότε, όταν ξεκίνησε η πρώτη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, σχεδόν μετά από 90 πόσα χρόνια, για να δούμε το μέγεθος της, και την αξία αυτής της ιστορικής στιγμής, μετέδωσαν ζωντανά εκείνη την την λειτουργία τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου. Έκτοτε λοιπόν, ακόμα ο Ερντογάν δεν είχε σαλτάρι, έδινε άδεια και σταδιακά, με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια που υπήρχαν κάποια ζητήματα εκεί, έγιναν κάποιες αποκολλήσεις βράχων για να μην πέσουν και καταστρέψουν και το μνημείο, τέλος πάντων, περιμέναμε όλοι φέτος ότι θα λειτουργήσει και πάλι και τελικά το τουρκικό κράτος δεν έδωσε την άδειά του. Ακούστε, όταν επισκέφτηκα την περιοχή του Πόντου για πρώτη φορά, σαν προχθές του προφήτη Ηλία του 1992 και συμμετείχα εκεί στα αλπικά λιβάδια, στα παρχάρια όπως λέμε, συμμετείχα εκεί στις γιορτές που κάνουν οι κάτοικοι, οι σημερινοί κάτοικοι του Πόντου. Η κατάσταση στην περιοχή του Πόντου, επειδή δεν εγκαταστάθηκαν εκεί πρόσφυγες από τα Βαλκάνια ή από την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ελάχιστοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Τραπεζούντας. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι στο νομό, ιδιαίτερα στο νομό Τραπεζούντας, δεν υπάρχουν επίλυδες και πρόσφυγες. Οι άνθρωποι είναι ντόπιοι. Ντόπιοι που μέχρι το 1461 ήταν όλοι τους αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες και Χριστιανοί. Μετά την κατάληψη της Τραπεζούντας το 1461, είχαμε σταδιακές προσχωρήσεις στο Ισλάμ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν είναι της παρούσης, αλλά οι άνθρωποι ιδιαίτερα στο νομό Τραπεζούντας σε πολύ μεγάλο βαθμό
είναι αυτοί οι κάτοικοι που κατοικούσαν μέχρι το 1461, οι απόγονοι εκείνων των κατοίκων, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται, επαναλαμβάνω, ως Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτός, το γεγονός αυτό, ξέρετε, στη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, σκλαβιάς λέω εγώ, αυτοί που εξισλαμίστηκαν, κάποιοι κράτησαν την ελληνική τους γλώσσα, το ιδίωμα του Πόντου, κάποιοι τουρκοφώνησαν. Αλλά σε ένα βαθμό, αλλού πολύ, αλλού λίγο, συνέχισε να ζει, επειδή ζούσαν παράλληλα με τους, τους Ορθόδοξους, όσοι παρέμειναν Ορθόδοξοι, οι οποίοι είχαν και την ελληνική ταυτότητα, υπήρχε μία όσμωση, αλλά ζούσε ο πολιτισμός του 1461, ο λαϊκός πολιτισμός, στην κοινωνία. Τραγούδια, χορή, έθιμα, φαγητά, ντύσιμο, ήταν ίδια. Είτε ήσουν μουσουλμάνος, είτε ήσουν χριστιανός, ήταν όλα ίδια. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των Ελλήνων από εκεί, το τουρκικό κράτος φρόντισε για να ομογενοποιήσει τον πληθυσμό όλης της Τουρκίας και όπου υπήρχαν οι λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές, εκεί τους πότισε με Ισλάμ και εθνικισμό. Γι' αυτό ιδιαίτερα στην περιοχή της Τραπεζούντας υπάρχουν οι πιο σκληροί εθνικιστές και σε ορισμένες περιοχές και πολύ σκληροί μουσουλμάνοι σε ορισμένες περιοχές του νομού Τραπεζούντας. Ξέρουμε πού και τι επακριβώς. Όμως την ίδια στιγμή μέσα τους, δηλαδή το βιώνουν οι άνθρωποι, ξέρουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Να μην σας πω για τα τεστ DNA που γίνονται. Έχω δει, δεν λέω εκατοντάδες, πολλές δεκάδες βίντεο ανθρώπων που βιντεοσκοπούν τη στιγμή που ανοίγουν το αποτέλεσμα με το DNA και εκεί παθαίνουν σοκ. Εν πάση περιπτώσει, όταν πήγα το 1992, ελάχιστοι Έλληνες πήγαιναν. Πήγαιναν 50 άτομα το χρόνο, αν πήγαιναν. Και σταδιακά άρχισε να ανοίγει ο δρόμος, να πηγαίνει ο κόσμος. Ένας δικός μου άνθρωπος, ο κουμπάρος μου συγκεκριμένα, στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, επειδή κατάγεται από την περιοχή της Ματσούκας, εκεί που είναι το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ακριβώς απέναντι είναι ένα χωριό, η Λιβερά. Από την Λιβερά καταγόταν η Μαρία Γκιούλ Μπαχάρ, την οποία ο Μωάμεθ ο Πορθητής, όταν ήρθε να πάρει την τραπεζούντα, για την άλλη της τραπεζούντας, την είδε, μια διαδικασία που θα την πούμε άλλη φορά, την έδωσε στο γιο του και αυτή έγινε και Σουλτάνα και Σουλτανομήτρο στη συνέχεια. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή απέναντι ήταν το χωριό Λιβερά, αυτή ήταν από το χωριό Λιβερά, ακριβώς απέναντι από την Παναγία Σουμελά, ο Σουλτάνος έδωσε προνόμια σε αυτό το χωριό. Και αυτό το χωριό διατήρησε, πραγματικά ήταν εύρωστο και διατήρησε, ήταν μια μικρή Ελλάδα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα έθιμο των Μωμόγερων. Αυτό το έθιμο το αναβίωναν κάθε χρόνο τα φώτα και πήγε, εξασφάλισε την άδεια από τις τοπικές αρχές και πήγε εδώ με τους Μωμόγερους, είναι ένα δρόμενο που γίνεται στους δρόμους και έκανε για πρώτη φορά εκεί με την άδεια του Δήμου, έκανε το δρόμενο, αναβίωσε για πρώτη φορά μετά το 1923 το δρόμενο των Μωμόγερων με τον τρόπο που το έκαναν οι Λιβερίτες μέχρι το... Εκεί παρατηρούσα τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την παρουσία των Ελλήνων εκεί. Τότε οι αντιδράσεις τις καταμέτρησα, δεν τις παρατηρούσα απλώς, ήταν 87, 88, 90% αρνητικές. Τι θέλουν εδώ οι Ιουνάνιδες και διάφορα. Αυτό συνεχίστηκε κάθε χρόνο όποτε το έκανε, τα ποσοστά των αντιδρώντων έπεφταν. Όταν έγινε η λειτουργία της Παναγίας Σουμελά, τα ποσοστά αντιστράφηκαν.
αυτός ο κόσμος που ήταν ποτισμένος με εθνικισμό και με Ισλάμ, αγκάλιασε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αγκάλιασε τον Μητροπολίτη Δράμας, τον αείμνηστο, τον κυρό Παύλο. Έγιναν πράγματα, μου έλεγε ο Παύλος, που λέω, όταν πας στην τραπεζούντα, πας με τα άμφια σου. Λέει, βεβαίως, με τα άμφια μου, δεν φοβάσαι? Όχι, παιδί μου, λέει, όχι μόνο δεν φοβάμαι, πιο πολύ φοβάμαι να κυκλοφορήσω με τα άμφια μου στην Αθήνα, στην Ομόνια ή σε ορισμένα, παρά στην τραπεζούντα. Όπου πηγαίνουμε αγκαλιάζει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, εκεί, αυτό που σας είπα, αυτή η αντιστροφή της κοινής γνώμης. Δεν λέω ότι έγιναν Έλληνες, ούτε ότι έγιναν Ορθόδοξοι, προς Θεού. Όμως άλλαξε η άποψή τους για την Ελλάδα, για τον Ελληνισμό και για την Ορθοδοξία και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο το 1997 ήμουν παρόν εκεί. Δεν του επέτρεψαν να βγει από ένα πλοίο, είχε κάνει τότε μία κρουαζιέρα για την οικολογία, δεν του επέτρεψαν οι γκρίζοι λύκοι να βγει στην τραπεζούντα. Όλα αυτά ήταν του κράτους, παιχνίδια. Όταν λοιπόν άρχισαν οι λειτουργίες, άλλαξαν όλα στην τοπική κοινωνία. Οι άνθρωποι έβλεπαν τον Πατριάρχη ένας δικός μας άνθρωπος, έλεγαν είναι. Είμαστε μουσουλμάνοι, είστε ορθόδοξοι, αλλά είστε δικοί μας άνθρωποι. Επειδή λοιπόν, εκτιμώ, έγινε όλη αυτή η μεταστροφή, κάποιοι κύκλοι έπεισαν τον Ερντογάν να μην δώσει φέτος άδεια για να γίνει η λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Ακούστε, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε αλλά αυτοί που καίνε τα Κοράνια και τα λοιπά, εντάξει, μπορεί να θέλουν και ψυχίατρο, όσοι δεν είναι προβοκάτορες. Για παράδειγμα, ο Ιρακινός που το έκαψε, έχουμε φωτογραφίες που ήταν με τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης, εκεί μπερδεμένη ιστορία. Και τι κάνανε οι Ιρακινοί, αντί να τα βάλουν με τον εαυτό τους και με τον πολίτη της χώρας τους που το έκαψε στο Στοκχόλμη, πήγαν προχτές και έκαψαν την πρεσβεία της Σουηδίας. Όμως τι είναι πιο απεχθές, πιο υβριστικό, τι είναι? Να κάνεις την Αγία Σοφιά που χτίστηκε για ναός, να την κάνεις τζαμί, να απαγορεύεις τη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά? Δεν τα συγκρίνω ούτε δικαιολογώ τίποτα. Αλλά αυτός που διαμαρτύρεται γιατί του καίνε το Κοράνι, μήπως κάνει πράξεις πιο βέβυλες από αυτές για τις οποίες κατηγορεί τους άλλους? Αυτή την αθλειότητα λοιπόν του Ερντογάν, δεν θέλω να πω τώρα τίποτα, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο δεν το θυμάμαι καλά, γι' αυτό δεν σας το αναφέρω, θα το πω ίσως αύριο αν μπορέσω. Κάποιος σουλτάνος πήγε στην Παναγία Σουμελά, στο μοναστήρι, και εκεί έγινε ένα θαύμα. Αυτό κατά παράδοση. Και έκτοτε έδωσε προνόμια στην Παναγία Σουμελά. Δεν την πείραζε ποτέ κανένας σουλτάνος έκτοτε, και φυσικά αφού ήταν διαταγή του σουλτάνου με φυρμάνη. Δεν την πείραζε και κανένας, τολμούσε να την πειράσει κανένας άλλος. Και τολμάει να την πειράξει ο Ερντογάν. Που δείχνει, ούτε πιστός είναι, αυτά είναι κουραφέξαλα όλα. Αν είσαι πιστός και σέβεσαι τη δικιά σου θρησκεία, τότε σέβεσαι και τη θρησκεία των άλλων. Αν κάνεις αθλειότητες του τύπου, κάνω ξανά την Αγία Σοφιά τζαμί ή δεν επιτρέπω τη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, τότε δεν είσαι πιστός. Είσαι καραγκιόζης με την πολιτική έννοια και ένας υποκριτής. Αυτά λοιπόν για την Παναγία Σουμελά. Η Παναγία Σουμελά και ογούμενο, η Παναγία λειτουργά και ογούμενο κοιμάται. Έχω και μια ιστορία της γιαγιάς μου, πως πήγαν στη Σουμελά και γύρισαν από το χωριό, από την Οικόπολη του Πόντου, που διήρκησε αυτό το ταξίδι 12 ημέρες τότε, αλλά δεν είναι το παρόντος. Αυτά για την Παναγία Σουμελά λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στα θέματα, στο δεύτερο θέμα μας. Καταρχάς, ένας Έλληνας από την Οδυσσό έγραψε ένα σημείωμα και μου λέει, να δείτε εδώ τι κάνουν οι Ρώσοι με τους βομβαρδισμούς. Δεν τους δικαιολόγησα. Είπα, όταν εσύ βομβαρδίζεις είτε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, είτε σιδηροδρομικούς σταθμούς, είτε γέφυρες,
και αυτός θα σου βομβαρδίσει τη γέφυρα της Κρυμαίας. Δεν δικαιολόγησα λοιπόν. Είπα ότι ό,τι ενέργεια είναι η μία είναι και η άλλη. Για μας που δεν είμαστε στο... Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος μου ζήτησε να του δώσω τα στοιχεία για να επικοινωνήσει, να μας πει τι συμβαίνει. Έχω να του πω, αν μας βλέπει, μην μιλάς σε κανέναν. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν, μην μιλάς σε κανέναν σε ό,τι συμβαίνει στην περιοχή. Εκεί γίνεται ένας πόλεμος. Στον πόλεμο δεν μιλάμε σε κανέναν για ό,τι συμβαίνει, για να μην βρεθείς κατηγορούμενος. Σε κανέναν. Κάτσε εκεί, μείνε πιστός στους νόμους του κράτους το οποίο σε φιλοξενεί, κάνε τη δουλειά σου, δούλεψε, προστάτεψε τον εαυτό σου και μην μιλάς σε κανέναν. Πρόσεξε. Πρόσεχε. Μπορεί να θέλει κάποιος να σε εκμεταλλευτεί. Εγώ πάντως δεν θέλω να σε εκμεταλλευτώ. Θέλω να είσαι καλά και να είσαι σώος. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φέρονται, ενώ είχαν κάποιες ενστάσεις και πήγαινε για το 2024 η παράδοση των αεροσκαφών, τώρα βλέπουμε ότι επιταχύνουν τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες έχουν βασικά τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση των Ουκρανών χειριστών. 12 χώρες προθυμοποιήθηκαν, ευρωπαϊκές, νατοϊκές, να τους εκπαιδεύσουν. Νομίζω, το έχουμε πει, ότι το βασικό κέντρο εκπαιδεύσης θα γίνει στην Ρουμανία. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση είναι η προετοιμασία των εγκαταστάσεων στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, γιατί είναι άλλα τα... ας πω μια λέξη τώρα, δεν μου έρχεται ελληνική, τα standards των πολεμικών, των αεροπορικών βάσεων τα σοβιετικού τύπου και άλλα των δυτικών. Άλλους διανδρόμους προσγείωσης και απογείωσης έχουν εκεί, άλλους έχουμε εμείς, άλλες ευαισθησίες έχουν τα αεροπλάνα τα δυτικά, άλλα τα ανατολικά. Εκεί λοιπόν λέγεται ότι θέλουν ανακατασκευή οι διάδρομοι προσγείωσης, πρέπει να υπάρχουν υπόστεγα προστασίας των αεροσκαφών και τα άλλα τα ανταλλακτικά και όλα αυτά, επισκευών και όλα αυτά. Άρα αυτή είναι η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση είναι η μεταφορά των αεροσκαφών στην Ουκρανία. Ενώ λοιπόν πηγαίναμε για το 2024, τώρα λένε μέχρι τέλος του έτους να δοθούν τα F-16. Αυτό σχετίζεται με την πορεία της αντεπίθεσης και τα αποτελέσματα. Εκτιμώ, δεν έχω πληροφορίες για να μην σας κοροϊδεύω, εκτίμηση κάνω, εκτιμώ ότι αυτό έχει να κάνει και με τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλουν να φέρουν προτετελεσμένου τον επόμενο πρόεδρο, εάν δεν είναι δημοκρατικός. Προτετελεσμένου. Αυτό λοιπόν με τα F-16. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η γέφυρα της Κρυμαίας είναι στρατιωτικός στόχος. Και αυτό προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις στη Ρωσία, θα το δούμε στο επόμενο θέμα μας. Διάβασα ότι έγινε μία επίθεση σήμερα το πρωί στο Ρέχοβο από έναν λόχο και μια ύλη αρμάτων, από ό,τι καταλαβαίνω. Δέχθηκαν πυρά από πολλαπλούς εκτοξευτές τύπου Grant, υπέστησαν απώλειες, νομίζω ότι άφησαν πίσω ένα άρμα και ένα Bradley, είδα μια φωτογραφία με 4 Bradley, δεν ξέρω αν ήταν παλιά πειραγμένη. Εν πάση περιπτώσει, οι απώλειες επέστρεψαν. Επίσης, αυτό έγινε στο Ρέχοβο, αυτά βρίσκονται στη Ζαπορίζια, στο νότιο μέτωπο. Επίσης, στο Ρομπότινο διαβάζω ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη από ρωσικές πηγές, που σημαίνει ότι εκεί κάτι συμβαίνει. Είδα σήμερα ότι είχαμε 3 επιθέσεις στην Κρυμαία από χθες μέχρι σήμερα. Και μάλιστα σε μία χτυπήθηκε αποθήκη πυρομαχικών. Τεινάχθηκε στον αέρα, είχαμε διάφορα. Επίσης είδα ένα περίεργο άρθρο στο Forbes, το περιοδικό, μπορείτε να το δείτε και στη δική μας ιστοσελίδα, για την 22η ταξιαρχία του Ουκρανικού στρατού, που αναφέρει στην ουσία αποτυχία. Αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι, καινούργια ταξιαρχία με καινούργιο υλικό και λέει ότι άφησε και ένα TAF-72 μετασκευασμένο στην Πολωνία και έμεινε, λέει, ήταν το πρώτο πολωνικής ανακατασκευής άρμα που έμεινε στα χέρια των Ρώσων. Τώρα,
Ένα περίεργο, δεν κατάλαβα γιατί το έγραψαν. Το έγραψε η Forbes, το Forbes συνήθως γράφει άρθρα τα οποία είναι με την πλευρά της Ουκρανίας. Εδώ στην ουσία ήταν ομολογία αποτυχίας, αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο φόρουμ ασφάλειας του Άσπεν, εξήγησε γιατί η επίθεση των όπλων δυνάμεων της Ουκρανίας είναι πιο αργή από το αναμενόμενο. Είχαμε σχέδια να ξεκινήσουμε την άνοιξη την αντεπίθεση, αλλά δεν ξεκινήσαμε γιατί δεν είχαμε αρκετά πυρομαχικά και όπλα, δεν είχαμε αρκετές σωστά εκπαιδευμένες ταξιαρχίες, εννοώ σωστά εκπαιδευμένες στα όπλα που μας έδωσαν. Εφόσον ξεκινήσαμε λίγο αργά, μπορεί κανείς να πει, και αυτό είναι αλήθεια, το οποίο συμμερίζονται όλοι οι ειδικοί, ότι αυτό έδωσε στη Ρωσική Ομοσπονδία χρόνο να οργανώσει πολλές γραμμές άμυνας και να ναρκοθετήσει σχεδόν το σύνολο της γης μας, είπε ο Ζελένσκι, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο τα πενιχρά αποτελέσματα, μέχρι τώρα πενιχρά, έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, της ουκρανικής αντεπίθεσης. Μέχρι χθες, πρέσβης της Ουκρανίας στο Λονδίνο ήταν ο Βαντίμ Πρεστάικο, ο οποίος έκανε μία δήλωση η οποία θεωρήθηκε ότι είναι κριτική στο Ζελένσκι. Και ο Ζελένσκι τον αποκεφάλισε, κατευθείαν τον πήρε πίσω. Η απόλυση του πρέσβη της Ουκρανίας στη Βρετανία, Βαντίμ Πρεστάικο, θα βλάψει σοβαρά τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ Κιέβου και Λονδίνου, και οι εντάσεις μεταξύ Δύσης και Ουκρανίας έχουν αυξηθεί μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, γράφει ο Guardian. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ, είδατε εκείνη τη φωτογραφία, τώρα άσχετα με τα διάφορα, δεν θες να βλέπεις τον ηγέτη μιας χώρας σε αυτή την κατάσταση. Όλοι ήταν με τις γυναίκες τους, χαχαχα, χουχουχου, και ο Ζελένσκι μόνο σε μια γωνιά. Και κάπου διάβαζα σε ένα Ουκρανικό ότι ψάχνει η Δύση να βρουν τον αντικαταστάτη του. Δηλαδή τον έβαλαν όπως τον Ιωαννίδη. Έκανε τη βρώμικη δουλειά, έβαλε τη χώρα του. Με προκλήσεις δημιούργησε. Πολύ καλή μάστορ είναι σε αυτό. Τα έχουμε δει στην Κρήτη, έτσι, στην Κύπρο. Τον έναν, τον άλλον, εσύ θα σκοτώσεις αυτούς, εσύ θα σκοτώσεις αυτούς, θα δημιουργηθεί το. Όλα αυτά τα κόλπα. Αυτά έκανα στην Ουκρανία, μην νομίζετε. Τον έβαλαν λοιπόν αυτόν, τον κατηγορούν πολύ γι' αυτό και τώρα λένε φύγε εσύ, έλα εσύ. Για κάτι τέτοιο λένε. Ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ο Guardian, απολύθηκε χωρίς εξήγηση. Αυτό ήρθε μετά από απαιτήσεις για τον πρόεδρο Ζελένσκι να είναι πιο ευγνώμων για τη στρατιωτική βοήθεια που τους προσφέρει η Δύση. Επίσης, μία άλλη απόσυρση από το προσκήνιο είναι ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ο Μπεν Γουάλας, ο οποίος λέγεται ότι παρετείται και αποσύρεται από την πολιτική ζωή επειδή δεν στήριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την υποψηφιότητά του για Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όμως λέγεται ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που σχετίζονται με την Ουκρανία. Πιθανόν απίβδησε ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που είπε στο Ζελένσκι, εντάξει ρε φίλε, λέει, δεν είμαστε η Amazon να παραγγέλει στήλη αυτό και να σου στέλνουμε. Και μετά από αυτό δέχθηκε επικρίσεις, μετά από αυτό ήρθε η απόφαση του να φύγει. Σου λέει, εγώ δεν κάνω για εδώ τώρα, ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, οι Ουκρανοί παραδέχθηκαν ότι τα αεροσκάφη Σουχόι 35 είναι μια σοβαρή απειλή για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Το ρωσικό μαχητικό Σουχόι 35 με πυράβλους R-37 αντιπροσωπεύει μια σοβαρή απειλή για τον Ουκρανικό στρατό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Γιούρι Ιγνάτ. Έχουν το Σουχόι 35, ένα από τα καλύτερα αεροπλάνα, αυτό που αποτελεί απειλή για εμάς. Αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, είπε ο Γιούρι Ιγνάτ, ο οποίος χαρακτήρισε τους πυράβλους R-37 που χρησιμοποιεί το Σουχόι 35 έναν από τους πιο επικίνδυνους πυράβλους που απειλούν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε ότι τα Ουκρανικά συστήματα αεράμυνας δεν μπορούν να καταρρύψουν τους ρωσικούς πυράβλους Onyx λόγω της υψηλής ταχύτητας και λόγω του ότι ύπτανται σε χαμηλό
ύψος. Λοιπόν, αυτά είχαμε και για την Ουκρανία. Σημειώστε τις αυξανόμενες επιθέσεις στην Χερσόνησο της Ταυρίδας, στην Κρυμαία δηλαδή. Πάμε στο επόμενο. Είδα ένα δημοσίευμα ότι έχουν ανακαλυφθεί, εντοπιστεί μάλλον πιο σωστά, σημάδια παρουσίας, επιχειρηματικής παρουσίας της Wagner, που λέτε, στην Κύπρο. Μια φορά είχα δει κάπου εδώ κοντά έναν τύπο, Έλληνα της Κύπρου, ο οποίος ήταν κάπως τραυματισμένος σε ένα φιλικό μαγαζί εδώ κοντά. Του λέω, πού δραστηριοποιείσαι, μου λέει, στην Αφρική. Εντάξει, προσπάθησε να κρυφτεί, δεν είναι και τόσο εύκολο. Κατάλαβα λοιπόν ότι πρέπει να ήταν στη Wagner ο άνθρωπος. Άρα κάτι γίνεται με την Κύπρο, αδέρφια στην Κύπρο, φυλαχτείτε. Φυλαχτείτε από κακοτοπιές. Τώρα, η Wagner δημιούργησε εταιρεία για εκμετάλλευση ακινήτων, πώς το λέμε, real estate, στη Λευκορωσία, και είδα την ιδρυτική της πράξη. Άρα αρχίζει να φαίνεται, δεν το σηκώνει το κλίμα στη Ρωσία, πήγε στη Λευκορωσία. Μέχρι πότε, θα δούμε. Λοιπόν, ο Πούτιν έχει αρχίσει εκαθαρίσεις στο περιβάλλον του, πιθανόν ανθρώπους οι οποίοι είχαν συμπαραταχτεί με τον Πριγκόζιν, ή άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν θεωρεί ότι δεν είναι πιστοί. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά. Για να φτάσει στο σημείο να κάνει εκαθαρίσεις, πάει να πει ότι το προηγούμενο διάστημα κάτι δεν έκανε σωστά. Έτσι δεν είναι? Γιατί για να το αφήσεις αυτό να πάρει τέτοιες διαστάσεις, πάει να πει ότι όλο το διάστημα που αυτό εξελίσσονταν, δεν. Άρα, επίσης, υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Μετά την υπόθεση του Πριγκόζιν, αποφάσισε, υπάρχει η εθνοφρουρά στην Ρωσία και στις ΗΠΑ υπάρχει. Θα δείτε μετά, έχουμε δημοσίευμα για την εθνική φρουρά της Κύπρου με την εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσι, η οποία δεν είναι μικρή δύναμη, είναι 300.000 άνθρωποι σε όλη την Ρωσία. Είναι σαν την παλιά τη δική μας την χωροφυλακή ή σαν τη στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας. Και ακριβώς επειδή το πάθημα με τον Πριγκόζιν έγινε μάθημα, αποφάσισαν να δώσουν, να κάνουν μια αναδιάρθρωση διοικητική και η εθνοφρουρά σε κάθε περιφέρεια να έχει τεθωρακισμένα άρματα μάχης, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, βαριά όπλα, ενώ μέχρι τώρα ήταν αστυνομική δύναμη στην ουσία, έτσι. Άντε με κάνα πολυβόλο. Αυτό λοιπόν έχει ως διοικητή της εθνοφρουράς κάποιον δικό του παλιό ο Πούτιν, αλλά κάποιοι θεωρούν ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά στον Πούτιν, μπορεί να είναι όμως και μια παγίδα εναντίον του, γιατί αυτοί με τα όπλα, αυτοί μπορούν να κάνουν στάση εναντίον του. Είναι η λεγόμενη Ροσγβάρντια. Το κρατάμε αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Σοϊγκού δήλωσε ότι οι προσβολές που γίνονται εκεί που στην Ταυρίδα, στην Κρυμαία το τελευταίο διάστημα, κάποιες γίνονται με Storm Shadow. Είναι ο αντίστοιχος του Scalp, ο γαλλικός, είναι η ίδια εταιρεία τους κάνει, στην Αγγλία λέγονται Storm Shadow, στη Γαλλία λέγονται Scalp, τους έχουμε και εμείς. Και λέει ότι επειδή έχουμε υποστεί απώλειες από αυτούς, διατηρούμε το δικαίωμα να κτυπήσουμε στόχους λήψης αποφάσεων, δηλαδή εννοεί ίσως και το Προεδρικό Μέγαρο, και δίνει και ένα μήνυμα στη Βρετανία. Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Πολιάνσκι, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι συνυπεύθυνες στο έγκλημα πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία, η οποία χρησιμοποιεί τα βλήματα με τις βόμβες διασποράς εναντίον των Ρώσων, και μάλιστα λέει, είδα ένα βίντεο, όντως είναι εντυπωσιακό τη νύχτα, σαν να σκάνε παντού αυτά τα βομβίδια που πέφτουν,
ότι σκοτώθηκαν και δημοσιογράφοι, λέει, σε μια τέτοια επίθεση. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι, σήμερα το δήλωσε, ότι στην επίθεση που έκαναν με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Λβόβ, Λβίβ ή Λβόβ, τώρα δεν ξέρω τι χρησιμοποιεί ο ένας, τι χρησιμοποιεί ο άλλος, στις 6 Ιουλίου έπληξαν την Ακαδημία του Στρατού Ξηράς της Ουκρανίας και εκεί εξοντώθηκαν Πολωνοί και Γερμανοί αξιωματικοί μισθοφόροι, δεν... Μάλιστα έδωσαν και έναν αριθμό πόσοι ξένοι μισθοφόροι σκοτώθηκαν μέχρι τώρα και πόσοι έφυγαν από την Ουκρανία. Κάπου 2.500 σκοτώθηκαν και 2.500 έφυγαν νομίζω. Επίσης η Πολωνία, είδα ένα βίντεο που μεταφέρουν στρατό στα σύνορα με την Λευκορωσία εξαιτίας του γεγονότος ότι η Λευκορωσία φιλοξενεί δύναμη της Βάγνερ και πιθανόν φοβάται κάποια επίθεση. Δεν ξέρω τώρα πόσο δυνατό είναι να γίνει επίθεση εναντίον της Πολωνίας όταν η Πολωνία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε τώρα. Ο Ρώσος πρέσβης στην Πολωνία κλήθηκε σήμερα επιγόντως στο Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών ύστερα από τις χθεσινές δηλώσεις, τις είπαμε χθες, του Βλαντιμίρ Πούτιν, τις οποίες η Βαρσοβία χαρακτήρισε προκλητικές. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε χθες την Πολωνία ότι έχει σχέδια εκδίκησης και πως επιθυμεί να καταλάβει εδάφη στη Δυτική Ουκρανία και στην Δυτική Λευκορωσία, κάτι που οι ρωσικές αρχές έχουν ισχυριστεί και στο παρελθόν. Στο παρελθόν μάλιστα υπήρχε και ένας χάρτης όπου φαινόταν στο επιτελείο της Πολωνίας, Πολωνία Ανώτατα Αξιωματική, και ένας χάρτης που έδειχνε αυτές τις περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας ως πολωνικές, τις οποίες η Ουκρανία τις πήρε μετά το 1945, δώρο του Στάλιν ήταν. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τις θεωρούν οι Πολωνοί ιστορικά εδάφη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι δυτικές επαρχίες της σημερινής Πολωνίας ήταν ένα δώρο του Στάλιν που δόθηκε στους Πολωνούς στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ρώσος εδώ λοιπόν αναφέρει άλλο τώρα, της Δυτικής Πολωνίας. Ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε ύστερα από προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου Ρωσίας Πούτιν, καθώς και απειλές και άλλες εχθρικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την Πολωνία και τους συμμάχους μας, δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Παύελ Γιαμπλόνσκι. Η συνάντηση ήταν πολύ σύντομη, τόνισε κατόπιν σε δημοσιογράφος. Τα σύνορα μεταξύ χωρών είναι απολύτως αμετακίνητα και η Πολωνία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε αναθεώρησή τους, τόνισε ο Πολωνός Υφυπουργός. Χθες βράδυ, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ματέος Μοραβιέτσκι απάντησε στον Πούτιν στο Twitter ότι ο Στάλιν ήταν ένας εγκληματίας πολέμου υπεύθυνος για τους θανάτους εκατοντάδων χιλιάδων Πολωνών στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με τον Γιαμπλόνσκι, αυτό είναι μία απόπειρα να εξαγνίσουν τον εγκληματία πολέμου που ήταν ο Στάλιν από έναν άλλον εγκληματία πολέμου που είναι ο Πούτιν σήμερα. Σε εφαρμογή των αποφάσεων που λήφθησαν το 1945 από τις μεγάλες δυνάμεις στο τέλος της Παγκόσμιας Σύγκρουσης, τα σύνορα της Πολωνίας μετακινήθηκαν περίπου 300 χιλιόμετρα προς τα δυτικά σε σύγκριση με τα σύνορα πριν τον πόλεμο. Λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Σε εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν το 1945 από τις μεγάλες δυνάμεις στο τέλος της Παγκόσμιας Σύγκρουσης, τα σύνορα της Πολωνίας μετακινήθηκαν περίπου 300 χιλιόμετρα προς τα δυτικά σε σύγκριση με τα σύνορα πριν από το πόλεμο. Είναι τα εδάφη αυτά 300 χιλιόμετρα που έμειναν στην Πολωνία και στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία. 300 χιλιόμετρα δυτικά. Αλλά η Σοβιετική Ένωση διατήρησε έτσι τα πολωνικά εδάφη που είχε προσαρτήσει το 1939, δηλαδή Λευκορωσία και Ουκρανία, τα εδάφη τα πολωνικά, ενώ στην Πολωνία δόθηκαν ορισμένες περιοχές που ανήκαν στη Γερμανία. Αυτό είπε ο Πούτιν. Σας δώσαμε εδάφη στη Δυτική Πολωνία και τώρα θέλετε να πάρετε και αυτά που προσαρτήθηκαν είτε στη Λευκορωσία είτε στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά και για την Ρωσία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, θυμάστε τι είχε γίνει στο 1962. Εντάξει, τότε ήμουν 2 χρονών εγώ. Όσοι είστε μεγαλύτεροι μπορεί να θυμάστε, αλλά κάποιοι έχετε διαβάσει. Η Σοβιετική Ένωση είχε κάνει μια συμφωνία με τον Κάστρο και μετέφερε πυράβλους
που υποτίθεται ότι είχαν και πυρηνικές κεφαλές ή είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές, να κάνει μια βάση στην Κούβα. Και τότε έγινε, φτάσαμε στα πρόθυρα του Παγκοσμίου Πολέμου, Χρουσόφ και Κένεντι, Κένεντι και Χρουσόφ. Οι Σοβιετικοί είπαν, πάρτε εσείς τους πυράβλους Γιούπιτερ που έχετε στην Τουρκία, με πυρηνικά όπλα, θα πάρουμε και εμείς. Τέλος πάντων, απέσυραν και οι δύο και η κατάσταση. Τώρα λοιπόν, γίνεται το ανάποδο. Πηγαίνει η Αμερική κοντά στη Ρωσία. Τότε πήγε η Σοβιετική Ένωση κοντά στην Αμερική. Και έχουμε αυτά που βλέπουμε στην Ουκρανία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κούβας. Η αντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κούβας είναι μια δύσκολη παγίδα για τις ΗΠΑ, λέει ο καθηγητής και ιστορικός του Πανεπιστημίου του Τέξας, Τζέρεμι Σούρι. Ο Λευκός Οίκος θέλει το Κρεμλίνο και η Κίνα να αναγνωρίσουν ότι πρέπει να περιορίσουν την υποστήριξή τους στην Κούβα και να σέβονται τα αμερικανικά συμφέροντα, γράφει ο καθηγητής. Τώρα μπορεί να υπάρχουν προϋποθέσεις για μια κατάσταση παρόμοια με την κρίση του 1962 των πυράβλων. Η στρατιωτική κλιμάκωση γύρω από την Κούβα είναι ένας επικίνδυνος πειρασμός για τη Ρωσία και μια δύσκολη παγίδα για τις ΗΠΑ, είπε ο Σούρι. Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει τώρα. Ενώ οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη Ρωσία να λέει «μα κάτω τα χέρια σου από την Ουκρανία», η Αμερική, εάν το είπε το 1962, θα το ξαναπεί τώρα, γιατί ο Σούρε δεν το είπε μόνος του, ο καθηγητής, έτσι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή αν τοποθετήσουν οι Κινέζοι ή οι Ρώσοι πυράβλους που μπορούν να πλήξουν όχι τη Φλόριντα, την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, στην Κούβα, θα το επιτρέψουν οι Αμερικανοί? Τι πιστεύετε? Γι' αυτό, όταν συμβαίνουν πράγματα, εμείς οι Έλληνες, εκτός και αν είναι κάποιος σε κυβέρνηση και οφείλει να ακολουθεί μια πολιτική, οι Έλληνες, και αναφέρομαι στους σχολιαστές αλλά και στους απλούς πολίτες, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα δίκαιοι και αντικειμενικοί. Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Φτάνει. Μέχρι εκεί και φτάνει. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η συνάντηση, σύνοδος κορυφής που θα γίνει τον Αύγουστο, μου φαίνεται 20-22 Αυγούστου, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής θα πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική σύνοδος. Καταρχάς εκεί δεν θα παραστεί ο Πούτιν με βάση τα όσα γνωρίζουμε τώρα. Τη Ρωσία θα την εκπροσωπήσει ο Λαυρόφ. Γιατί είχε βρει μια φόρμουλα με βάση αυτά που διαβάζω η κυβέρνηση της Αφρικής να ξεπεράσει το πρόβλημα του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου και το εντάλματο σύλληψη εις βάρος του Πούτιν. Όμως αυτή τη φόρμα την προσέβαλε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης στο ανώτατο δικαστήριο και τελικά το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να εκτελέσει το ένταλμα αν έρθει ο Πούτιν. Και γι' αυτό φαίνεται ότι δεν θα πάει. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Μέχρι τώρα αυτά ξέρουμε. Διαβάζω ότι θα πάει εσπευσμένος στην Νότια Αφρική η κυρία Νούλαντ, υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, σε μία ίστατη προσπάθεια να πείσει την Νότια Αφρική να εγκαταλείψει τις χαρούλες και τις αγκαλές και τα φιλιά σε εισαγωγικά με τη Ρωσία και με την Κίνα και να γυρίσει το πρόσωπο της πάλι προς τη Δύση, δηλαδή στη Βρετανία, στη Γερμανία και στην στις ΗΠΑ Αμερικής. Τι πρόκειται να γίνει λοιπόν? Εκεί διαβάζω ότι θα γίνει η επίσημη πρώτη του κοινού νομίσματος των BRICS και μάλιστα δήλωσε η Αλγερία, η οποία δεν είναι μια μικρή χώρα. Μια χώρα ισχυρή, με τεράστιο πλούτο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Τεράστια έκταση, σε κρίσιμη γεωγραφική θέση, η οποία είπε
ήδη εμείς βάζουμε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, το αντίστοιχο δηλαδή σε χρυσό, για να συμμετέχουμε και εμείς στο κοινό νόμισμα. Και λέει ότι υπάρχουν 40 χώρες οι οποίες έχουν επίσημα δηλώσει ότι θέλουν να γίνουν, να συμμετέχουν στην τράπεζα αυτή που κάνουν οι BRICS και να συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολα όλα αυτά που επιχειρούν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια. Πάντως, το ταξίδι της Νούλαν δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για αυτά που τεκταίνονται στον παγκόσμιο νότο, δηλαδή Λατινική Αμερική, Αφρική και Ασία, ο οποίος παγκόσμιος νότος συντάσσεται με την Ρωσία στον πόλεμο ή αν δεν συντάσσεται δεν καταδικάζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό ή βλέπουν με καλό μάτι και την Κίνα. Μεγάλο θέμα λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες να δούμε τι και πώς. Θα το ξαναπώ, δεν γίνεται. Τα έχουμε πει αυτά εδώ. Προσέξτε, απευθυνόμενοι στην Ευρώπη, θα δείτε το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια σας. Δεν ακούσατε. Λοιπόν, εκλογές στην Ισπανία. Εντάξει, θα μου πείτε, κυβέρνησαν οι σοσιαλιστές με τους Ποδέμος. Έτσι είναι στις δημοκρατίες όπως τις ξέρουμε. Έρχεται ο ένας, φθείρεται, έρχεται ο άλλος κτλ. Τώρα λέει φεύγει ο Σάντζες, πώς το λένε αυτόν, και οι Ποδέμος, η Κοσίδα λέει έμεινε μόνο. Και αναλαμβάνουν οι δεξιοί με τους ακροδεξιούς, με το ακροδεξιό κόμμα Vox. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς κυβέρνηση. Άλλη μια κυβέρνηση στην Ευρώπη με ακροδεξιούς. Προσέξτε τι γίνεται στη Γερμανία, και εκεί δεν είναι απλά τα πράγματα. Εκεί μας αφορά όλους. Ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, τα σημάδια και οι ουλές από την ναζιστική, από την κατοχή των Γερμανών τώρα, μην ξεπλένουμε τους Γερμανούς, δεν ήταν μόνο Ναζί, των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων, τα σημάδια τα έχουμε πάνω στο σώμα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώθηκαν, οι πατεράδες τους, τα αδέρφια τους, που ζουν ακόμα, έτσι. Καμένα σπίτια ακόμα βομβαρδισμένα, στην Κρήτη, στη Μακεδονία, παντού. Στη Μακεδονία, τη μία και μοναδική Μακεδονία, έτσι, πάμε. Θα σας πω γιατί είναι επικίνδυνο. Η υποστήριξη προς το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, ΕΕΦΔ, υπόψη ότι υπάρχουν, έχω πολλά μηνύματα. Δεν είναι ακροδεξιό, λέει, είναι ένα κόμμα το οποίο απορρίπτει αυτά που είναι σε εξέλιξη. Δεν αυτοπροσδιορίζονται οι πολίτες ως, θα μου πείτε, αν το κόμμα είναι ακροδεξιό και πας το ψηφίσεις, εν πάση περιπτώσει. Εγώ σας λέω τι γράφουν, λέω και τι μας λένε. Η υποστήριξη για το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία θα το έλεγα αντισυστημικό σε αυτά που στο σύστημα που πάνε να κάνουν στη Γερμανία. Αλλά έφτασε σε ποσοστό αποδοχής ρεκόρ. Προσέξτε, δύο μήνες πριν ήταν, ένα μήνα πριν ήταν 20. 22% πήγε τώρα. Πού θα πάει αυτό? Διευρύνοντας το προβάδισμά του το κόμμα έναντι των τριών κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς, όπως σημειώνει το Bloomberg. Το ποσοστό του ΕΕΦΔ αυξήθηκε στο 22%, όντας πίσω μόνο από το συντηρητικό μπλοκ υπό την ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών με 26%, 26-22. Δύο οι μονάδες, δεν είναι τέσσερις. Δύο. Δηλαδή αν πέσει δύο μονάδες και δύο αυξηθεί, ή αν πάρει δύο μονάδες το ΕΕΦΔ, από η δεξαμενή του είναι από εκεί μάλλον, αν πάρει δύο μονάδες από τους Χριστιανοδημοκράτες, κάνει 24 και πέφτουν 24 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild am Sonntag, η υποστήριξη για τους σοσιαλδημοκράτες του Σόλτς ήταν στο 18%. Η μικρότερη εταίροι του συνασπισμού, Πράσινοι και Φιλελεύθεροι ελεύθεροι Δημοκράτες, βρίσκονταν στο 14% και στο 7% αντίστοιχα. Η μεγάλη άνοδος του ΕΕΦΔ τους τελευταίους μήνες τροφοδοτήθηκε από τη δυσαρέσκεια για θέματα που κυμαίνονται από το μεταναστευτικό, τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό και τα δαπανηρά μέτρα για την προστασία του κλίματος. Οι εσωτερικές διαμάχες του συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένες μιας παρατεταμένης διαμάχης σχετικά με τα μέτρα για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα,
έχουν ενοχλήσει ακόμα περισσότερο τους ψηφοφόρους. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της INSA, το 70% είναι δυσαρεστημένο του κόσμου με την κυβέρνηση και το 60% με τις επιδόσεις του Σόλτς ως καγκελάριο. Ο Σόλτς προσπάθησε να απαντήσει προτρέποντας τους Γερμανούς να ακολουθήσουν το όραμά του για έναν τεχνολογικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό και προειδοποίησε για την άνοδο κακοπροαίρετων πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύονται τους φόβους των απλών πολιτών. Για να μην έχουν φόβους οι απλοί πολίτες, κύριε Σόλτς, εσύ πρέπει αυτούς τους φόβους να τους διώξεις, είτε εξηγώντας είτε κάνοντας πολιτικές. Άμα αφήνεις το σύννεφο του φόβου πάνω από τους πολίτες, κάποιοι έρχονται και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η πολιτική. Το Σάββατο η Bild εξέτασε τις αλλαγές που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στη Γερμανία αν το AfD ήταν στην εξουσία. Η πιο δημοφιλής εφημερίδα της χώρας πρότεινε ότι οι τιμές θα αυξηθούν και τα ταξίδια θα μπορούσαν να περιοριστούν λόγω της αντιευρωπαϊκής στάσης του κόμματος. Το INSA διεξήγαγε έρευνα σε 1.266 ψηφοφόρους μεταξύ 17 και 21 Ιουλίου. Η δημοσκόπηση έχει ανοχή συν πλην 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τον ερευνητή των δημοσκοπήσεων. Να σας πω που είναι οι ανησυχίες μου. Εάν ανεβούν αυτοί και πάρουν την εξουσία, επειδή το έχουν ξαναδεί το έργο, και πριν 15 χρόνια δεν θα είχαμε και πολλές ενστάσεις και ανησυχίες. Εάν όμως η Γερμανία αποκτήσει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, άμα δώσει 100 δις ευρώ για να εξυγχρονίσει και να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις, θα είναι ο ισχυρότερος στρατός στην Ευρώπη. Τι λέτε, δεν πρέπει να ανησυχούμε? Για πέστε μου, τι δικλείδες ασφαλείας έχουμε για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε? Όσοι τα έζησαν, τέλος πάντων, εμείς ζούμε τις μνήμες τους και τις συνέπειες. Εντάξει. Πάμε. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι που λένε ανοιχτά σύνορα και όλα αυτά τα πράγματα, ας καθίσουν να σκεφτούν καλά μήπως επαγγελόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα όλα όμορφα, όλα καλά, ροζ συννεφάκι κτλ. Μήπως τελικά οι ίδιοι οδηγούν τα πράγματα σε αυτό που βλέπετε? Δεν βγαίνουν αυτά από μόνα τους. Κάπου, και δεν είναι μόνο αυτό οι συνθήκες, είναι και άλλες, αλλά πάμε σε αυτά που μας αφορούν εδώ, εντάξει. Η κάθε χώρα, ασφαλώς η ανθρωπότητα εξελίσσεται, όλα εντάξει, τα καταλαβαίνω, η κάθε χώρα πρέπει να προστατεύει τον εαυτό της. Και από εκεί και μετά είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και οι συμμαχίες. Η κάθε χώρα και κάθε κοινωνία πρέπει να προστατεύει τον εαυτό της. Και αφού τον προστατεύσει, μετά να βοηθάει όποιον μπορεί. Όχι όμως, μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά με δίνετε, δεν μπορεί να γίνει χώρα ξέφραγου αμπέλι. Διότι θα γίνουμε μετά και εμείς τριτοκοσμικοί. Δεν θα σώσουμε κανέναν. Όλοι μαζί θα πάμε στον πάτο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είδα ένα περίεργο άρθρο για τη Βόρεια Κορέα. Μια σειρά χωρών, της Δύσης βασικά, καλεί την Κίνα να πάρει μέτρα για να μην παραβιάζει τη βοηθεία της Κίνας η Βόρεια Κορέα το εμπάργο. Τώρα εκεί υπάρχουν πολλά, υπάρχει τεράστια ιστορία. Σας προτρέπω να διαβάσετε πώς χωρίστηκε η χώρα στη μέση, γιατί λένε ότι τέτοιο μοντέλο πιθανό να χρησιμοποιήσουν και για την Ουκρανία. Απλά αντί να υπάρχει παράλληλος, θα χρησιμοποιηθεί μεσημβρινός. Εκεί είναι ο παράλληλος που τη χώρισαν στη μέση αυτή τη χώρα. Η οποία κάνει τώρα εκτοξεύσεις πυράβλων, βαλιστικών πυράβλων, κρούζ κτλ. Και καλούν την Κίνα να περιορίσει, και μάλιστα αναφέρουν συγκεκριμένα, έχουν αεροφωτογραφίες, τα τάνκερ τα οποία πηγαίνουν, χρησιμοποιούν τα κινέζικα χωρικά ύδατα και μετά. Είναι μια πληροφορία, κρατήστε την, γιατί μπορούμε να το δούμε μπροστά μας. Λοιπόν, χθες είπαμε ότι είναι περίεργο που δεν είναι την επέτειο της εισβολής ο Υπουργός Άμυνας και ο Διοικητής της Εθνικής Φρουράς, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, που δεν είναι στην Κύπρο και είναι στις ΗΠΑ. Απαράδεκτο, εκτός και αν αυτό ο λόγος και ο σκοπός για τον οποίο πήγαν είναι τόσο σημαντικός που δικαιολογείται. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσημη επίσκεψη της ΣΥΠΑ πραγματοποίησε ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Μιχάλης Γεωργάλας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Δημόκρητο Ζερβάκη, από τις 15 μέχρι τις 21 Ιουλίου 2023, κατά την οποία υπέγραψε τη δήλωση ένταξης της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου στο State Partnership Program του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με συνεργάτη την Εθνοφρουρά της Πολιτείας New Jersey. Από την πλευρά της Πολιτείας του New Jersey, τη δήλωση υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων Ταχέσα Γουέι, ή Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων Ταχέσα Γουέι, παρουσία του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, στρατηγού Ντάνιελ Χόκανσον, υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Πολιτείας και του διοικητού της Εθνοφρουράς του New Jersey και της διοικητού της Εθνοφρουράς του New Jersey, Λίζα Χου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Κύπρου στο New Jersey, ομάδα αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς συμμετείχε σε συνέδριο και ομάδες εργασίας που διεξήχθησαν με σκοπό την παρουσίαση των θεματικών ενωτήτων της συνεργασίας, την αλληλοενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων, καθώς και τα επόμενα βήματα. Το συνέδριο χαιρέτησαν ο Υπουργός Άμυνας, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο διοικητής της Εθνοφρουράς του New Jersey. Ο Υπουργός Άμυνας συμμετείχε επίσης σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων του State Partnership Program, που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον με εκπροσώπους όλων των πολιτιών των ΗΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και των 100 συνεργαζομένων χωρών παγκοσμίως. Και έκανε και άλλες επισκέψεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Υπάρχουν απόψεις. Ο φίλος μου Όμηρος λέει ότι όσο σημαντικό και να είναι, έπρεπε να πείσουν τους Αμερικανούς να αλλάξουν τις ημερομηνίες και να είναι στη θέση τους. Την επέκταση. Εγώ θεωρώ πάντως ότι είναι σημαντικό, παρόλες τις ευθύνες των ΗΠΑ της Αμερικής στην εισβολή με αμερικάνικα όπλα έγινε εισβολή, αλλά και με πολιτική υποστήριξη, με υποστήριξη οι Αμερικανοί ήταν που έπιασαν εδώ τους δικούς μας να μην επέμβουν, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά τώρα, δεν θα βάλουμε και το κεφάλι στην άμμο για να μην βλέπουμε τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, δεκτές οι κινήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν και κινήσεις εξιλέωσης, αν και η δήλωση του State Department νομίζω ήταν ότι δεν στηρίζουμε τη διχοτόμηση που επιδιώκει ο Ερντογάν, εμείς θέλουμε δικοινοτική, διζωνική, με πολιτική ισότητα. Τι πολιτική ισότητα, κύριε? Τι θα πει πολιτική ισότητα? Πολιτική ισότητα αφορά τα άτομα, δεν αφορά τις κοινότητες. Δηλαδή, είναι το 82% Έλληνες στην Κύπρο και το 18% μουσουλμάνοι. Οι περισσότεροι Έλληνες εξισλαμιστέντες. Και πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτική ισότητα με τέτοια σύνολα? Να έχουν πολιτική ισότητα τότε και οι Μαρονίτες που είναι το 3% και οι Αρμένοι που είναι το 100%. Γιατί δεν βάζετε και αυτούς να έχουν πολιτική ισότητα? Τι, πού τα βρήκατε αυτά τα παραμύθια? Σας τρέλωναν οι Άγγλοι με τις ανοησίες τους? Δεν υπάρχει πολιτική ισότητα. Θέλουμε ένα κανονικό κράτος να λειτουργεί, να προστατεύει όλους τους πολίτες. Ό,τι θρήσκευμα και να έχουν, ό,τι εθνική ταυτότητα και να θεωρούν ότι έχουν, με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εγγυητή της ασφάλειας των πολιτών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα θέλετε και τις ΗΠΑ. Αλλά από εκεί μετά, τι είναι αυτά τα κόλπα τώρα? Να κάνουμε γκουλάγκ στην Κύπρο? Την επέκταση στα 3 χρόνια του απαιτούμενου διαστήματος της ανανέωσης άρσης του εμπάργου για την πώληση όπλων στην Κύπρο προωθεί ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό. Μετά την πλήρη άρση του εμπάργου αλλά και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από την πλευρά της Κύπρου, ο Μενέντες εξήγησε πως πρόκειται για ένα λογικό βήμα που θα επιτρέψει ένα πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Λευκοσίας στον τομέα της ασφάλειας. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ο πρόεδρος έχει αναθέσει στο State Department να πιστοποιεί κάθε χρόνο ότι η Κύπρος συνεχίζει να εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο East Med Act προκειμένου να ανανεωθεί η άρση του εμπάργου. Εάν η τροπολογία του γερουσιαστή Μενέντες υιοθετηθεί στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού, αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι η άρση του εμπάργου θα ανανεώνεται σε τριετή βάση. Τώρα κάθε χρόνο περνάει εξετάσεις η Κύπρο. Αν είσαι καλό παιδί, η άρση του εμπάργου θα ισχύσει για έναν ακόμα χρόνο. Τώρα λέει ανά 3 χρόνια. Ήμουν περήφανος που είδα το δικοματικό νόμο μου για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο να ψηφίζεται πριν από μερικά χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο για την παροχή αμυντικών συστημάτων ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.
καθώς εκεί προσέχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να λάβει τέτοια αμυντικά συστήματα. Αυτή η τροπολογία θα επιτρέψει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που τελικά θα βελτιώσει τον συντονισμό ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας. Ελπίζουμε και άλλων περιφερειακών συμμάχων και εταίρων στο μέλλον, είπε ο Μενέντες. Λοιπόν, υπόψη τώρα, επειδή διαβάζω, λένε διάφορα για το Μενέντες. Ούτε θεοποιούμε κανέναν, ούτε υπερβάλλουμε. Ο Μενέντες είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι. Δείτε λίγο την πορεία. Τότε, από τότε που ξεκίνησε ως βουλευτής, είχε δίπλα του έναν Κύπριο. Και αυτό τον βοήθησε να καταλάβει το μέγεθος του εγκλήματος που έγινε και συνεχίζει να υπάρχει στην Κύπρο. Είναι και η γυναίκα του, νομίζω, Αρμένισσα, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει και τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Παράλληλα, παράλληλα. Άρα ούτε θεοποιούμε ούτε τίποτα. Τα γεγονότα παρουσιάζουμε και ναι, ορισμένες φορές οι θέσεις του είναι πιο προωθημένες από τη θέση πολιτικών στη Λευκοσία και στην Αθήνα. Να λέμε ψέματα δηλαδή. Να ντρέπονται αυτοί που έπονται. Όχι ο Μενέντες, ούτε εμείς που αναδεικνύουμε το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ήρθε και φέτος ξανά για να μας θυμίσει το πραγματικό προσωπείο του. Για τους αφελείς που πίστευαν ότι ο Ερντογάν άλλαξε. Ο Ισλαμοφασίστας Ερντογάν. Μόνο αφελείς και εθεροβάμονες θα πίστευαν ότι ο ηγέτης της κατοχικής Τουρκίας θα ερχόταν στην κατεχόμενη Κύπρο και θα έλεγε οτιδήποτε διαφορετικό εκτός από τις γνωστές μαξιμαριστικές θέσεις του. Κύριε του Ελιαμέπ, αυτές είναι μαξιμαριστικές θέσεις, όχι δικές μας, που λέμε να ισχύσει το διεθνές δίκαιο. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Και μας λέτε, άμα είναι κοντά τα νησιά στην Τουρκία. Τα ανάποδο. Η Τουρκία είναι κοντά στα νησιά. Δεν είναι τα νησιά κοντά στην Τουρκία. Τι, πού τα βρήκατε αυτά? Μόνο όσοι ζουν σε μια ψευδέστηση και χαριεντίζονται με το καλό κλίμα θα ανέμεναν οτιδήποτε το διαφορετικό. Η πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό είναι διαχρονικά η ίδια και δεν έχει και κανένα λόγο να την αλλάξει. Πώς να την αλλάξει, αφού δεν βρίσκει αντίσταση? Γιατί εκτός των άλλων προχωρεί ανενόχλητη και έχοντας πολλές φορές και προκλητικά την ανοχή της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας και της Ελλάδας. Έτσι, τα λέμε αυτά. Και της Λευκωσίας. Πόσοι άραγε καταδίκασαν προχθές με αφορμή την επέτειο την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο την 21η Ιουλίου 1974 την κατοχική δύναμη, πλην της Ελλάδος καμιά άλλη χώρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν προβλεπτός. Ποιο μήνυμα έστειλε? Είπε ότι χωρίς την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας, όχι πολιτική, τώρα θέλει και κυριαρχική, δύο κράτη δηλαδή, και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τούρκων της Κύπρου, δύο κράτη, δεν τίθεται θέμα να εισέλθουμε σε μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία. Ξεκαθάρισε στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι όποιες και αν είναι οι συνθήκες, δεν θα κάνουμε πίσω από τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της επιβεβαίωσης της ίσης κυριαρχίας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τούρκων της Κύπρου. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις προσπάθειες για αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητας και παρέπεψε στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, ο οποίος κατά τον Ερντογάν άνοιξε την αγκαλιά του στην Τουδουβουκού, με το συνταγματικό της όνομα τον περασμένο Νοέμβριο στη Σαμαρκάνδη. Είναι σαφές πως αυτός ο στόχος της αναγνώρισης των τετελεσμένων της κατοχής, του ψευδοκράτους, βρίσκεται στις προτεραιότητες της κατοχικής πλευράς και αυτόν δεν λέγεται στα πλαίσια της προπαγάνδας και του εκφοβισμού των πιέσεων προς την ελληνική πλευρά. Ήταν και παραμένει στρατηγική επιλογή του Ερντογάν και της Άγκυρας. Το μήνυμα οφείλουμε να το λάβουμε άπαντες. Στη Λευκωσία το ανέμεναν και προφανώς δεν είχαν ευνηδιαστεί. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να ευνηδιάστηκαν. Εμάς φωτογραφίζει ο Φιλελεύθερος. Είναι το άρθρο γνώμης της εφημερίδας. Αυτό που προέχει για τη Λευκωσία είναι να αναδειχθούν αυτά που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Να αναδειχθούν τόσο προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ, των ΗΕ, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά τώρα που η κατοχική δύναμη θυμήθηκε τον ευρωπαϊκό της δρόμο, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ενημερώσει τις Βρυξέλλες για τα όσο ακραία εξωπραγματικά είπε ο Ερντογάν, το οποίο οι θέσεις συγκρούονται με τις ευρωπαϊκές και κάθε έννοια δικαίου και δημοκρατίας. Να πούμε ότι ο Ερντογάν ανοίγεται, πάει για Λιβύη, ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε να υποχωρήσουμε για να κάνουμε την αφετηρία, ο Ερντογάν πάει στην Λιβύη για να σταθεροποιήσει, να βάλει περτσίνια δηλαδή, στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Εντάξει. Τι είναι το τουρκολογικό μνημόνιο, το πούμε άλλη μέρα. Πάμε εδώ τώρα. Και εκεί που λέγαμε διάφορα, λέμε άντε να ρίξουμε τους τόνους, καίγεται η Ελλάδα, να μην. Έρχεται ο Ερντογάν, τα τεινάζει όλα στον αέρα. Ερχόμενος από τα Εμιράτα, πάνω στο αεροπλάνο, λέει ο δημοσιογράφος. Εγώ λέει, συζήτησα με τον Μητσοτάκη και ο Φιντάν με τον, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γεραπετρίτη, συζητήσαμε το θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών. Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έβγαλε την ανακοίνωση διάψευσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μπορούμε τώρα να τα βάζουμε, να μην πιστεύουμε την Ελλάδα, πιστεύουμε τον Ερντογάν. Αλλά συγγνώμη, από τη στιγμή που το είπε αυτό ο Ερντογάν, ο Μητσοτάκης έπρεπε να το διαψεύσει, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα μου πείτε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την Ελλάδα. Εντάξει, αλλά θα έπρεπε να το διαψεύσει ο Μητσοτάκης, είναι αυτός ο θυγόμενος. Λέει, εγώ με το Μητσοτάκη μίλησα για την αποστατικοποίηση. Δηλαδή, πώς θα πιστεί ο ελληνικός λαός? Γιατί δεν λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ψεύδεται ο κύριος Ερντογάν. Τάγκ να τον καθαρίσει σαν αυγό τον Ερντογάν, που το χρειάζεται τώρα. Και βλέπω τώρα ο Νέδος και ο Κωστίδης κάνουν διάφορα κόλπα εκεί για να δούμε τι λένε στην καθημερινή. Η επιλογή του Προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν να πει σε δημοσιογράφους ότι στη συνάντηση που είχε προ περίπου 10 ημερών με τον Μητσοτάκη έθεσε θέμα αποστατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια η διάψευση τέτοια συνομιλία από την ελληνική πλευρά, από το ΙΠΕΞ είπαμε, συναποτελούν ένα επεισόδιο που συνιστά έμπρακτη απόδειξη των δυσκολιών που πρέπει να ξεπεράσουν Αθήνα και Άγκυρα προκειμένου να φτάσουν στο σκοπό ο οποίος έχει θεωρητικά τεθεί. Τη σύγκληση, τη μείωση των εντάσσεων και ή δυνατόν την προσφυγή στο Χάγη. Κάνα τώρα, συγγνώμη, δουλευόμαστε. Δηλαδή, συγγνώμη, τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Δηλαδή, τι δυσκολίες? Ποιες είναι οι δυσκολίες, δηλαδή? Βγαίνει ο πρόεδρος μιας χώρας και δεν τον διαψεύδει ο ομολογός του, τον οποίο στην ουσία τον εκθέτει στον ελληνικό λαό. Και βάζουμε το ΙΠΕΞ να λέει διάφορα. Δεν συζητήθηκαν. Τι δεν συζητήθηκαν? Να το διαψεύσει ο κύριος Μητσοτάκης, να πει ψεύδεται ο κύριος Ερντογάν. Τι είναι αυτά? Και ποιες δυσκολίες? Προσέξτε τώρα παρακάτω. Σε γενικές γραμμές πάντως, πέρα από τις αντιδράσεις που εκ των πραγμάτων προκάλεσε η αποστροφή του Ερντογάν περί αποστατικοποίησης, στην Αθήνα έμπειρες πηγές, έμπειρες σε τι ακριβώς? Σε τι έμπειρες, σε πόλεμο? Ή έμπειρες σε υποχωρήσεις? Διότι τον ντόμινο των υποχωρήσεων λέει εδώ. Υποχωρήσεις, υποχωρήσεις, υποχωρήσεις. Σε έμπειρες σε τι? Λοιπόν, έμπειρες, κουμποθείτε δηλαδή. Έμπειρες πηγές τόνιζαν ότι παρά τα εμπόδια που δημιουργούν τέτοιες δηλώσεις, δεν είναι εμπόδια αυτά, κύριοι. Είναι σοβαρά ζητήματα, καταγγελίες είναι. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η διαχείριση των ζητημάτων τα οποία αφορούν την ουσία. Γιατί δεν είναι ουσία η αποστατικοποίηση? Δεν κατάλαβα. Άμα το βάζει ο άλλος σαν όρο, δεν είναι ουσία? Ποιον πάτε να τρελάνετε, εσείς οι έμπειρες πηγές? Συγκεκριμένα χθες, διπλωματικές πηγές σχολίαζαν τη δήλωση Ερντογάν αναφέροντας ότι ζητήματα που ανάγονται στην κυριαρχία μας ούτε ετέθησαν στη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών στο Βίλνιους, ούτε θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο συζήτησης. Το επανέλαβε άλλωστε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή. Δεν απάντησε σε αυτό ο Γεραπετρίτης. Δεν απάντησε σε δήλωση που έκανε ο Ερντογάν. Και εδώ τι πηγές? Ο Ερντογάν μίλησε ο ίδιος σε δημοσιογράφους. Ποιες είναι οι πηγές, τι πηγές? Το ίδιο είναι. Στην Άγκυρα πάντως υποστηρίζουν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας για το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Μητσοτάκη, όπως οι ισχυρισμοί του για την αποστατικοποίηση, είναι μια προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης και του ίδιου του Ερντογάν να δείξει πως με την Ελλάδα συζητάει όλα τα ζητήματα που θέλει να θέσει η Τουρκία. Α, έτσι. Δηλαδή θέλει να δείξει την Τουρκία, αλλά δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες Ελλήνων. Μεταξύ αυτών είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν, γιατί δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Ξέρεις τώρα, άμα έχεις μια αρρώστια και είναι το μακριά από εδώ, δεν θες να το πιστέψεις. Πάντα θες να είναι κάτι άλλο. Εάν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν την κυβέρνηση με κλειστά μάτια, τέτοια θέλουν να ακούσουν, να πούν, α, εντάξει παιδιά, δεν έγινε τίποτα.
Υπάρχουν όμως και οι άλλοι Έλληνες που θέλουν να μαθαίνουν την αλήθεια. Και δυστυχώς μέχρι τώρα την αλήθεια σε εισαγωγικά τη μαθαίνουμε από τους Τούρκους, γιατί τη συζητάνε μεταξύ τους. Και στο Βερολίνο αυτό έγινε. Συναντήθηκε η Σουρανή, εκεί θυμάστε οι τριμερείς με τη Μέρκελ το 2020, και μετά από δύο μέρες βγήκε ο Τσαβούσογλου και τα αποκάλυψε. Και ενώ ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε, να θέσουμε θέμα κυρώσεων στη Σύνοδο Κορυφής, είπαν οι εταίροι μας, τι κυρώσεις ρε παιδιά, αφού εσείς τα βρήκατε. Και εκεί συζητήθηκε, θα δούμε τι συζητήθηκε τότε, έτσι. Και ξανά και ξανά, από τους Τούρκους μαθαίνουμε τι συζητάνε. Από αυτό δεν διδάσκεστε. Γιατί δεν βγαίνετε με θάρρος να πείτε τι λέτε. Ένα πράγμα να θυμάστε. Εάν η κυβέρνηση μπορεί να τα έχει βρει με το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι μου λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί. Δεν φτάνει. Όπως με τη συμφωνία των Πρεσπών διαλύθηκε η ΑΝΕΛ, το ποτάμι, δύο κόμματα διαλύθηκαν για να υπογραφεί. Και τώρα διαλύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, έπαιξε ρόλο, παίζει. Ξέρετε, όταν έχεις υπογράψει μια τέτοια προδοτική συμφωνία, χάνεις, έτσι. Λειτουργεί διαλυτικά αυτό. Το ίδιο ακριβώς θα πάθει και η Νέα Δημοκρατία. Μη βασίζεστε στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σας σώσουν. Δεν θα σας σώσουν. Και προς Θεού, εντάξει, μη συσκοτίζετε τον ελληνικό λαό. Δώστε μας κάτι να στηρίξουμε την πατρίδα. Όχι να περιμένουμε από τους Τούρκους να μαθαίνουμε τι συζητάτε. Λοιπόν, η Παναγία σου με, η Παναγία λειτουργά και ογούμενον κοιμάται, τερέστε οματόπο μου, πάτε και αρωθυμάτε. Χαιρετίας η Παναγία σου μελά. Γεια σας.